Ό,τι θέλετε. Ήρθατε σήμερα για συμπληρωματική απολογία, συμπληρωματική κατάθεση στις δύο ανακτήτες και στους ευθύνες εισαγγελέα. Λοιπόν, καλούμε να απολογηθώ σήμερα για δύο καραμπίνες που είχαμε άδεια στο σπίτι μου. Η μία μάλιστα ανήκει στον πατέρα μου, ορίστε και οι σχετικές άδειες. Τις έχω μαζί μου. Είναι όχι πολεμικά όπλα, όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοί σας, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Είναι δύο κυνηγητικά όπλα τα οποία κατήχαν νόμιμα. Το ένα, επαναλαμβάνω, ήταν του πατέρα μου, δεν ήταν καν δικό μου. Και ας κρίνει ο ελληνικός λαός αυτή την κατάσταση. Για δύο κυνηγητικά όπλα κατηγορούμε για εφοδιασμό εγκληματικής οργάνωσης. Η κατηγορία αυτή είναι αστεία και η δίωξη είναι ξεκάθαρα πολιτική. Επαναλαμβάνω, αυτή τη διαδικασία ας την κρίνει ο ελληνικός λαός. Κύριε Κασιδιάρη, μας είπατε ότι θα μας κάνετε τώρα δήλωση και όχι μετά, γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί βεβαίως, να συμβεί. Βεβαίως. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί κατηγορούμε με μια κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτή η κατηγορία για τις δύο καραμπίνες, όταν σου λέει ότι εφοδιάζει εγκέφρον άνθρωπος, να κρίνεται αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Βούτσης από το ΣΥΡΙΖΑ είχε πει, μάλιστα, ότι επειδή είμαστε νοήμονες άνθρωποι και βλέπουμε αυτή την κατάσταση, να κατηγορείται βουλευτής για μια καραμπίνα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει πίσω από αυτό. Και αυτό το είπε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι της Χρυσής Αυγής. Ευχαριστώ πολύ.